Λάζαρος Μάντσης, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην επανορθωτική χειρουργική, ψηφιακά και ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική, ισχύου και γόνατος. Καλησπέρα κύριε Μάντση, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Όλο και περισσότερο και περισσότερος κόσμος, αλλά κυρίως νεότερος, διαπιστώνω ότι πάσχει από το ισχύο και προβλήματα στα γόνατα. Καλησπέρα, με ακούτε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Με χαρά. Τι είναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Ναι. Τι είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος? Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Από το 1968 που ξεκίνησε η πρώτη αρθροπλαστική έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα. Είναι μια επέμβαση που θεωρείται ίσως από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ορθοπαιδική, γενικότερα στη χειρουργική, διότι έχει προσφέρει σημαντικά στην ποιότητα ζωής του ασθενή, δηλαδή και στην ανακούφιση από το πόνο, αλλά και κυρίως στη λειτουργικότητά του και να περπατήσει. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση κατά την οποία, όταν το γόνατο, η άρθρωση του γόνατος έχει φθαρεί πλήρως και έχει καταστραφεί και πλέον δεν είναι λειτουργική, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να την εγκαταστήσουμε. Και όταν δεν έχουν αποδώσει όλα τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούν πιο μπροστά τα συντηρητικά, πρέπει να προχωρήσουμε στην χειρουργική επέμβαση, που σημαίνει θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλο το φθαρμένο τμήμα της άρθρωσης με μια νέα άρθρωση, η οποία είναι μια τεχνητή άρθρωση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μέταλλο μαζί με πλαστικό, είναι ειδικό κράμα μετάλλου, βέβαια δεν είναι απλό σίδερο, το οποίο αντικαθιστά πλέον την άρθρωση και η κίνηση γίνεται στη συνέχεια στην καινούρια μας άρθρωση, χωρίς να έρχονται τα φθαρμένα τμήματα της άρθρωσης σε επαφή, με αποτέλεσμα έτσι ώστε ο ασθενής να μην πονάει και να μπορέσει να επανακτήσει τη λειτουργικότητά του και συνεπώς και την ποιότητα ζωής που θέλει και πρέπει να έχει. Φτάνει στο αμήν, κύριε Μάντση, κάποιος για να κάνει ολική αρθροπλαστική γόνατος? Πότε πρέπει να την κάνει και παίζει ρόλο η ηλικία? Κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχει μια, ακόμα και συναδέλφωση, μια άποψη ότι πρέπει κάποιος να γίνει 70, 75, 60, 65 χρόνων. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Η ολική αρθροπλαστική, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Από αυτά είναι το κυριότερο, είναι ο πόνος. Πόνος στο γόνατο. Και δεύτερον, να υπάρχει και βλάβη στο γόνατο. Δηλαδή, θα πρέπει αυτός ο πόνος που έχει ο ασθενής στο γόνατο να οφείλεται και στη βλάβη που υπάρχει στο γόνατο. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος που πονάει πράγματι στο γόνατο, αλλά το πρόβλημά του είναι αλλού. Να είναι στη μέση, να είναι στο ισχύο. Οπότε εκεί μπορεί να κάνουν μια επιτυχημένη επέμβαση, αλλά να μην λύσουμε το πρόβλημα του ασθενής. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το να έχουν εξαντληθεί όλα τα συντηρητικά μέσα. Δηλαδή, να έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι συντηρητικό υπάρχει από φάρμακα, από ξεκούρες, από φυσιοθεραπείες, από ενέσεις ή οτιδήποτε άλλο και τα οποία να μην έχουν αποδώσει. Σίγουρα πρέπει κανείς πάντα, τουλάχιστον ένα εξάμηνο λέμε, να έχει συνεχή πόνο, να χρειάζεται καθημερινά παυσίπονα, να μην υποχωρήσει με τα παυσίπονα, να περιορίζει σημαντικά την κίνηση του γόνατος και γενικότερα την καθημερινότητα του ασθενή και να μην έχουν αποδώσει τα συντηρητικά μέσα. Και από εκεί πέρα το σημαντικότερο για μένα είναι ο περιορισμός της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με το γόνατο. Δηλαδή, όταν ο ασθενής πει ότι εγώ δεν μπορώ να ζω άλλο με αυτό το γόνατο και έχω εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα τα οποία μου δίνονται υπάρχουν στην καθημερινή ιατρική, τότε η ηλικία είναι ο δευτερεύον παράγοντας. Ναι, σίγουρα βέβαια όταν κανείς είναι 50, 45 ή 40, δεν θα είναι η πρώτη μας επιλογή ή δεν θα πάμε τόσο εύκολα σε μια ολική αρθροπλαστική γόνατος. Διότι με την ολική αρθροπλαστική, ναι, μεν αποκαθιστάμε τη λειτουργικότητα και ξανά διώχνουμε το πόνο, αλλά δεν κάνουμε το γόνατο όπως ήταν πριν. Είναι μια επέμβαση όπου μπαίνει ξένο μέταλλο μέσα, το οποίο σίγουρα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Και όταν κανείς είναι νέος, σίγουρα προσπαθούμε πολύ περισσότερο. Όταν όμως κάποιος είναι 70-75 χρονών και όλα τα προηγούμενα κριτήρια, τα οποία είπα, ο πόνος, η καθημερινότητα, η λειτουργικότητα κτλ., συντρέχουν, τότε είναι η ώρα να κάνει κανείς την αρθροπλαστική. Και εγώ αυτό που λέω πάντα και στους συνοδούς και στους. Ότι θα πρέπει να την πάρει ο ίδιος ο ασθενής την απόφαση. Ναι. Όταν ο ίδιος ο ασθενής πει, εγώ δεν θέλω άλλο να ζω, έχω δοκιμάσει τα πάντα, πονάω και εγώ θέλω να ανακτήσω την καθημερινότητα μου και τη λειτουργικότητά μου, τότε είναι η ώρα να κάνουμε την εγχείρηση. Και εγώ το λέω πάντα συνήθως, γιατί καμιά φορά έρχεται η κόρη, ο γιος και λέει, όχι, μην κάνεις την επέμβαση ή κάντε την επέμβαση. Πάντα θα πρέπει να μιλάμε με τον ασθενή, να τον ενημερώνουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και ο ίδιος ο ασθενής, αφού λάβει υπόψη αυτά που το πούμε, να πάρει την απόφαση να κάνει την επέμβαση.
καταρχάς να εμπιστευτεί έναν επιστήμονα, έναν γιατρό σαν εσάς που έχετε αυτή την εμπειρία και θα του υποδείξετε το σωστό. Δεν θα κάνει σώνη και καλά την επέμβαση. Γιατί και αυτό όχι, είναι πολύ είναι. Σημαντικό. Μου είπατε ότι είναι μια, για εσάς είναι μια επέμβαση ρουτίνας, αλλά καταλαβαίνω ότι σε αυτά τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο χειρουργείτε. Και αναρωτιέμαι πόσες μέρες χρειάζεται κάποιος να νοσηλευθεί στην κλινική μετά από ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο και πονάει ο ασθενής μετά το χειρουργείο. Λοιπόν, κοίταξε, ας πούμε ότι φτάσαμε στην ολική αυτοπλαστική. Σίγουρα οι νέες τεχνικές και τα νέα μέσα που έχουμε έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την όλη επέμβαση. Τόσο την επέμβαση την ίδια, όσο και μετά την επέμβαση. Σήμερα, βέβαια, απλώς θέλω να πω στον κόσμο ότι η ολική αυτοπλαστική ως ολική αυτοπλαστική δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι η ίδια που γινόταν και πριν και 10, 20, 30 χρόνια. Πλέον τα μέσα όμως που έχουμε μας έχουν κάνει και εμάς τους γιατρούς να αισθάνομαστε πιο ασφαλείς να κινητοποιήσουμε την άρρωστο πιο γρήγορα. Και τον ίδιο να σηκωθεί πιο γρήγορα. Σήμερα, με τις τεχνικές, αφενός με τη βοήθεια του αναισθησιολόγου και τις κατάλληλες αναισθητικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε, συν κάποια φάρμακα που δίνουμε διαχειριστικά, μας βοηθάνε έτσι ώστε ο ασθενής πλέον να σηκώνεται και την επόμενη μέρα. Ο ασθενής, ακόμα και το ίδιο βράδυ, μπορεί να σηκωθεί να καθίσει, ή ακόμα και να περπατήσει αν είναι νέος ή δεν έχει άλλα προβλήματα. Αλλά συνήθως λέμε την επόμενη μέρα ο ασθενής σηκώνεται και πλέον η νοσηλεία δεν είναι πάνω από μία ή δύο μέρες το πολύ. Κύριε Μάντση, όμως ποια είναι η αποκατάσταση μετά από μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο? Δηλαδή πότε περπατάει κάποιος, χρησιμοποιεί βακτηρίες, πατερίτσες, χρειάζονται φυσικοθεραπείες? Κοιτάξτε, ο ασθενής, όπως σας είπα, σηκώνεται από την επόμενη μέρα και μπορεί να περπατήσει πλέον. Δεν πονάει τόσο, δεν πονάει σχεδόν καθόλου, με απλά παυσίπονα δηλαδή ελέγχεται η κατάσταση. Σίγουρα δίνουμε πάντα κάποιο βοήθημα, είτε πει αν είναι μεγάλης ηλικίας, είτε πατερίτσες αν είναι πιο νέας ηλικίας, και εξάρτηται από το σωματότυπο του ασθενή. Αν κανείς ασθενής είναι νέος και πιο αδύνατος κτλ., σίγουρα κινητοποιείται, σηκώνεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα από έναν υπέρβαρο ασθενή πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Πάντα όμως δίνουμε ένα βοήθημα, όχι όμως για να μην πατάει το πόδι. Το πόδι το πατάει και το φορτίζει πλήρως από την πρώτη μέρα. Απλώς επειδή είναι μια εγχείρηση, γίνεται μια τομή, υπάρχει ένας πόνος, για να μην ο ασθενής, για να αισθάνεται και μια σιγουριά στο περπάτημα, δίνουμε πάντα ένα βοήθημα, το οποίο συνήθως 2 με 3 εβδομάδες είναι αρκετό, και συνέχεια μετά τις 3 εβδομάδες ένας ασθενής, ας πούμε, με καλή βιολογική ηλικία, συνήθως μπορεί να περπατάει και χωρίς βοήθημα πλέον στο σπίτι ή ακόμα μπορεί να βγει και έξω. Φυσικοθεραπείες, κοιτάξτε, πλέον, εμείς δεν συστήνουμε πλέον. Άλλοι ασθενείς θέλουν να πηγαίνουν στο κέντρο αποκατάστασης. Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται να πάει κάποιος στο κέντρο αποκατάστασης. Ακόμα και πολλές φορές και φυσιοθεραπείες. Αν ο ασθενής μάθει να κάνει τις ασκήσεις που του λέμε μόνος του, μπορεί κάποιος να τις κάνει και μόνος του. Άλλες φορές χρειάζεται όντως και η βοήθεια ενός φυσιοθεραπευτή, γιατί ανάλογα με τον ασθενή. Αν ο ασθενής φοβάται, είναι λίγο πιο φοβισμένος, είναι λίγο πιο συγκρατημένος και δεν θέλει ή φοβάται να κάνει κάποιες ασκήσεις, τότε σίγουρα ένας φυσιοθεραπευτής μπορεί να τον βοηθήσει, να του επιδείξει τις ασκήσεις που πρέπει να κάνει και να μπορέσει να τις κάνει σωστά, πιο εύκολα, ναι, και να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα. Ναι. Κλείνοντας, τι είναι, μου είπατε, αλλά να ανακεφαλώ, τι είναι η ψηφιακά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική γόνατος και ποια είναι τα ωφέλη? Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα στα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μπει στην ζωή μας εδώ η ψηφιακά υποβοηθούμενη και η ρομποτικά υποβοηθούμενη. Πλέον αυτά είναι ειδικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι με ειδικούς αισθητήρες που βάζουμε στο γόνατο και μια ειδική κάμαρα η οποία λαμβάνει αυτά τα δεδομένα. Μπορούμε μέσα στο χειρουργείο να δούμε ακριβώς τι αυτοπλαστική χρειάζεται ο ασθενής, ποια είναι η τάση του συνδέσμου. Εμείς χρησιμοποιούμε στην Γενική Κλινική το ψηφιακό σύστημα της Striker, το οποίο είναι ένα σύστημα που μας δίνει όχι μόνο τον μηχανικό άξονα, όχι μόνο το οστό όπως είναι μέσα στο κόκαλο, αλλά και την τάση που έχουν οι σύνδεσμοι. Γιατί για να γίνει μια αρθροπλαστική καλά και να δουλέψει, δεν φτάνει να βάλουμε μόνο τα υλικά μέσα στο γόνατο, αλλά πρέπει να ισορροπήσουμε και την άρθρωση ιδανικά, έτσι ώστε αυτή η άρθρωση είναι όπως ένας μεντεσές σε μια πόρτα. Εάν δεν είναι αρμονικά και τα δύο κομμάτια βαλμένα, έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα, δεν θα λειτουργεί το γόνατο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια καλή επέμβαση, αλλά το γόνατο να μην κλείνει, να μην ανοίγει, να πονάει. Και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε ότι κάποιοι, θα ακούσουμε κάποιους και το ακούμε και εμείς καθημερινά, ότι κάποιοι κάνουν αρθροπλαστική, είναι δυσαρεστημένοι, δεν έχουν. Αυτά οφείλονται ίσως σε ένα λάθος στο τοποθέτηση. Με το ψηφιακό αυτό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι εφάμιλο περίπου των ρομποτικών, δηλαδή τα δεδομένα που μας δίνει είναι ότι μας δίνουν και τα ρομποτικά συστήματα, τα οποία μας δίνουν μέσα στο χειρουργείο ακριβώς ποια είναι η τάση των συνδέσμων, σε ποια θέση πρέπει να βάλουμε ακριβώς την πρόθεση, με ποιες γωνίες. Είναι λεπτομέρειες που δεν αφορούν τώρα τον κόσμο, βέβαια είναι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αυτό μας βοηθάει έτσι ώστε με μεγαλύτερη ακρίβεια
και με μικρότερη πιθανότητα λάθος να τοποθετήσουμε την αρθροπλαστική σωστά, ιδανικά θα έλεγα, μέσα στην άρθρο, έτσι ώστε αυτή μετά το χειρουργείο να λειτουργεί. Για να είναι και ο ασθενής ευχαριστημένος. Αλλιώς μπορεί να έχουμε μια καλή αρθροπλαστική, αλλά να μην είναι ευχαριστημένος ο ασθενής. Σωστά. Οπότε αυτά τα μηχανήματα σίγουρα το τελευταίο καιρό μπαίνουν όλο και πιο πολύ στη ζωή μας. Και αυτά σίγουρα η τεχνολογία εξελίσσεται. Και σίγουρα στο μέλλον ευελπιστούμε από αυτά από όλα αυτά τα βοηθήματα να έχουμε πολύ καλύτερα και πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα και σίγουρα το μέλλον τους ανήκει και περιμένουμε και τα καλύτερα. Κύριε Μάντζη, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ όταν μιλάω με επιστήμονες που πραγματικά αντιμετωπίζουν εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή, αλλά που δεν σταματούν ποτέ και οι ίδιοι να εξελίσσονται χρησιμοποιώντας την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.